Ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα η επιχείρηση διάσωσης συνολικά 382 πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι επέβαιναν σε πλοίο με τουρκική σημαία που έπλεε επί μέρες σε διεθνή ύδατα. Από αυτούς, 375 μεταφέρθηκαν στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης στη ΣΚΟ. Μία επιβαίνουσα αποβιβάστηκε στην Κάρπαθο προκειμένου να τις παρασχεθούν υπό τις βοήθειες λόγω αδιαθεσίας, ενώ 6 ακόμα άτομα έχουν κρατηθεί για ανάκριση. Ένα ακόμα επικίνδυνο και παράνομο ταξίδι από τις τουρκικές ακτές, οργανωμένο από τα δίκτυα ελαφροδιακίνησης, το οποίο δεν έγινε αντιληπτό από τις τουρκικές αρχές. Η πλειονότητα των μεταναστών είναι πολίτες χωρών που δεν διατρέχουν κίνδυνο στη γείτονα χώρα. Ειδοποίησαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η Τουρκία αρνήθηκε να πάρει πίσω το σκάφος. Η Ελλάδα έχει σώσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους τα τελευταία 7 χρόνια. Είναι καιρός η Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει και να παράσχει έμπρακτη αλληλεγγύη και να διασφαλίσει ότι θα τηρηθεί η δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Η Τουρκία λειτουργεί ως κράτος πειρατής, τόνισε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης. Η Τουρκία για μια ακόμη φορά αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν δέχτηκε την επιστροφή πλοίου τουρκικής σημαίας που απέπλευσε από τουρκικό λιμάνι προφανώς σε γνώση και της τουρκικής ακτοφυλακής. Η Τουρκία συνεχίζει να συμπεριφέρεται ως κράτος πειρατής στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και συνεχίζει να αδιαφορεί για την ανθρώπινη ζωή. Παράλληλα, κριτική σχετικά με την επέκταση των ναυτικών μιλίων και το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει προχωρήσει έκανε από την Κομωτινή ο τομέας εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Χατρούγκαλος. Δεν είναι απλώς δική μας πρόταση, πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για την επέκταση νότια και ανατολικά της Κρήτης των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια. Αυτό αποτελούσε δέσμευση και της κυβέρνησης, δεδομένου ότι τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Υπουργός Εξωτερικών, όταν συζητούσαμε το θέμα της κύρωσης της συμφωνίας ΑΟΣ Ελλάδας-Αιγύπτου, το είχαν αναφέρει αυτό μεταξύ των προτεραιοτήτων τους. Να επισημάνω ότι εδώ βλέπουμε ένα συνολικότερο έλλειμμα της κυβερνητικής πολιτικής απέναντι στην Τουρκία και απέτυχε, όπως ορθά επισημάνατε, να αποτρέψει την επί 4 μήνες πρωτοφανή χρονικά αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων εντός της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ μας το 2020,